Λοιπόν, να καλησπέρισω τον καλεσμένο μας. Ο κύριος Αντώνης Ζαχαριουδάκης είναι μαζί μας, γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του Κοινάλου στο Ηράκλειο. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Κύριε Ζαχαριουδάκη, έχουν πάρει φωτιά οι διεργασίες, οι ζυμώσεις, οι διαδικασίες, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία μένει να γίνουν για να φτάσει κάθε κόμμα στους εκλεκτούς, θα πω εγώ. Ας μην μιλήσουμε για χρήσματα, γιατί νομίζω ότι έχει περάσει προπολού αυτή η εποχή που παίρνουν χρήσματα υποψήφοι, αλλά παίρνουν στηρίξεις πλέον. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν που το Κοινάλ έχει δώσει ξεκάθαρη στήριξη στο πρόσωπο του Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του. Έχει δώσει στήριξη και στο Γιάννη Κουράκη, ο οποίος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά μένει μέσα στις επόμενες μέρες να το κάνει και επίσημα. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως και αύριο. Θέλω λίγο να πάμε στα χαρακτηριστικά τα οποία βάλατε στο τραπέζι και είπατε αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίζουμε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είμαστε ο πρώτος πολιτικός φορέας τουλάχιστον στο νομό Ηρακλείου που έχει τελειώσει με το διαδικαστικό κομμάτι που αφορά το κομμάτι των στηρίξεων. Η στήριξη στο Σταύρο τον Αρναουτάκη έγινε πριν από ένα μήνα περίπου, έγινε από ένα μεγάλο σώμα εκλεκτόρων, λίγο αδόκιμος όρος βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα σώμα εκλεκτόρων, κάποια πρόσωπα είτε κομματικού χαρακτήρα είτε καταξιωμένα στο κοινωνικό ή επαγγελματικό στίβο, οι οποίοι ομόφωνα έδωσαν τη στήριξη στο Σταύρο τον Αρναουτάκη. Το έργο του Σταύρου είναι γνωστό. Είναι αναγνωρισμένο από όλους, από τους πολίτες πρώτα-πρώτα της Κρήτης και κατά δεύτερον από όλα τα πολιτικά κόμματα, οι οποίοι μάλιστα ερίζουν, αν να πούμε και την αλήθεια, για το ποιος θα προλάβει να δώσει δεύτερο στήριξη. Είτε αυτό είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας βέβαια βάζει, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε, τις δικές του προϋποθέσεις. Για το θέμα του Δήμου τώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ένα εξουσιοδοτημένο κλιμάκιο από την Κεντρική Επιτροπή με επικεφαλή στον Χρήστο τον Πολυζωγόπουλο έκανε αρκετές διαβουλεύσεις με όλα εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία βέβαια πρώτα-πρώτα ανήκουν στον χώρο το δικό μας, στον χώρο της Εγκέντρου Αριστεράς. Είχαν εκδηλώσει είτε δημόσια, είτε εμείς είχαμε μάθει ότι ενδιαφερόταν να είναι ως υποψήφιοι δήμαρχοι. Η στήριξη δίνεται βέβαια πάντα στο πρόσωπο του υποψηφίου δημάρχου. Αυτός έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον αυτό λέμε εμείς ως πολιτικός φορέας, να φτιάξει το δικό του ψηφοδέλτιο για να κάνει τις δικές του συνθέσεις. Υπήρχε λοιπόν αυτή η διαβούλευση με όλα αυτά τα πρόσωπα. Υπήρχε και ένα σφιχτό χρονικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα έπρεπε και να τελειώσουν αυτές τις διαβουλεύσεις. Δεν μπορούσαμε να συζητάμε επάπειρον και διαρκώς. Αυτό λοιπόν το χρονικό πλαίσιο εξαντλήθηκε το περασμένο Σάββατο. Στη διαδικασία που έγινε, σε μια συγκεκριμένη διαδικασία όπως είχε προβληθεί και είναι μια αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά πάντα δήμους πάνω από 40.000, ο μόνος ουσιαστικά που προσήλθε και ζήτησε και τη στήριξη αλλά και απάντησε θετικά στο ότι σέβεται τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν ήταν ο Γιάννης ο Κουράκης. Έχουν γίνει επαφές με τους υπόλοιπους οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο του Κοινάλ και έχουν γίνει λοιπόν συζητήσεις, αυτό μας λέει. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Το ζητούμενο πάντα ήταν όχι τόσο να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του καθενός. Ο καθένας από αυτούς είναι άξιος, είναι ικανός, έχει καταγράψει επαγγελματική πορεία, είναι αναγνωρισμένοι κοινωνικά, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό για αυτούς τους ανθρώπους. Διαβουλεύσεις έγιναν πάρα πολλές. Όμως υπήρχαν δύο ζητούμενα. Το ένα ζητούμενο ήταν ποιος ήταν αυτός ο οποίος επιθυμούσε να έχει τη στήριξη από τον πολιτικό μας φορέα, από το Κίνημα Αλλαγής. Και το δεύτερο το οποίο έπρεπε να απαντήσουν ήταν εάν έμπαιναν στη διαδικασία που υπήρχε, σε μια διαδικασία που σας είπα ότι εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, και αν θα σεβόταν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Τι σημαίνει να σέβομαι το αποτέλεσμα? Σημαίνει ότι όταν θα γινόταν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων θα έμπαινε στη διαδικασία αξιολόγησης προσώπων, θα έδινε τα χαρακτηριστικά. Όποιος από αυτούς δεν προκρινόταν να είναι υποψήφιος δήμαρχος, αυτός θα έπρεπε είτε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του ανθρώπου που είχε πάρει το πρόκριμα να είναι υποψήφιος δήμαρχος, είτε δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί. Δεν θα είχε την επιλογή να κινηθεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Τον δέσμευε λοιπόν η απόφαση του κινήματος αλλαγής εδώ τοπικά. Άρα να φανταστώ ότι υπήρξαν πρόσωπα τα οποία σας αρνήθηκαν κάτι τέτοιο, ότι εγώ δεν θέλω να δεσμευτώ με την απόφαση του Κοινάλ. Γι' αυτό καταλήξαμε μόνο στο Γιάννη τον Κουράκη.
Διότι ουσιαστικά ο μόνος που αποδέχτηκε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ήταν ο Γιάννης Σουκουράκης. Ξέρετε, υπήρχε μια δήλωση του κ. Κουκιαδάκη μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη, ο οποίος χαρακτήρισε την όλη διαδικασία κρεατομηχανή. Αυτό τον όρο χρησιμοποίησε συγκεκριμένα. Γιατί αυτή η αυστηρή κριτική από τον κ. Κουκιαδάκη? Ο κ. Κουκιαδάκης καταρχήν είχε κάνει την κριτική αυτή, μάλλον τη δήλωση αυτή, πολύ νωρίτερα, πριν πάρα πολύ καιρό. Παρέμεινε πιστός σε αυτή τη δήλωσή του, ακόμα και στη συνάντηση που είχαμε μαζί του. Γιατί εμείς επιδιώξαμε να τον συναντήσουμε και επιδιώξαμε και να συγκεράσουμε τις απόψεις, να δούμε ακριβώς τις απόψεις του και αν υπήρχε ένα περιθώριο να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μαζί. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη δήλωσή του, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε. Θα πω μόνο ότι είναι ένας έμπειρος πολιτικός, είναι χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σίγουρα, χρόνια στο κομματικό κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Το ρωτάω γιατί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει μια βαριά ιστορία πίσω του και σίγουρα έχει σημασία η δικιά του η τοποθέτηση. Το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα στο Κινάλ. Και θέλω να πω, υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να μην κάνουν πίσω στις προθέσεις τους και να ακολουθήσουν την επιλογή του Κινάλ. Πιστεύετε καταρχήν ότι θα κάνουν πίσω κάποια πρόσωπα? Υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ακούγονται, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημα, δεν ξέρουμε αν θα ανακοινωθεί κιόλας, γιατί από το πολλά ακούγονται μέχρι το τι ανακοινώνεται τελικά έχει τεράστια διαφορά και αυτό το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από τον καθένα. Αλήθεια είναι αυτό. Τι πιστεύετε, τι βλέπετε το αμέσως επόμενο διάστημα και αν υπάρχει ενδεχομένως και κάποιο νεότερο το οποίο μπορούμε να δώσουμε και εδώ μέσα? Ένα βασικό στοιχείο που είχαμε στις διαβουλεύσεις, αλλά ένα στοιχείο που θα έχουμε και μετά, είναι ότι εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να συνθέσουμε απόψεις, να συνθέσουμε πρόσωπα, έτσι ώστε να πάμε σε ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι κανένα από τα στελέχη που έχουν εκφράσει τουλάχιστον δημόσια την άποψη ότι θέλουν να ασχοληθούν με τα αυτοδιοικητικά δεν περισσεύει. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί πρέπει να ενταχθούν σε ένα ψηφοδέλτιο έτσι ώστε ο Δήμος Ηρακλείου να δει μια καλύτερη επόμενη μέρα. Διότι είναι αναγνωρισμένο πλέον από όλους. Εξάλλου, ο πολιτικός φορέας στη Νέα Δημοκρατία που κάποτε στήριξε τον κύριο Λαμπρινό πριν από λίγο καιρό τον έκρινε αρνητικά, χρειάζεται μια αλλαγή. Και την αλλαγή αυτή νομίζω ότι δεν μπορεί να τη δώσει μόνος του Γιάννης Σουκουράκης. Θα πρέπει να τη δώσουν όλα τα στελέχη τα δικά μας μαζί, αλλά και όχι μόνο δικά μας στελέχη, στενά κομματικά στελέχη, αλλά και άνθρωποι που είναι καταξιωμένοι στην κοινωνία. Mm-hmm. Άνθρωποι που έχουν πετύχει επαγγελματικά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και γνωρίζουν αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Διότι χρειάζεσαι και ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν τους μηχανισμούς, πώς θα βγάλεις σπόρους, πώς θα τρέξεις κάποια κονδύλια. Και όλο αυτό το πακέτο. Ξέρετε, επειδή η αυτοδιοίκηση δεν είναι αποκομμένη από την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε λόγω του στηρίγματος το οποίο δίνει, είτε για το χώρο από τον οποίο προέρχεται κάθε υποψήφιος ή εν δυνάμει υποψήφιος, μπαίνει το ερώτημα, επειδή και το Κινάλ είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται σχετικά έτσι, πρόσφατα από μια διαδικασία εκλογής Προέδρου. Πιστεύετε ότι οι όποιες διαφωνίες ενδεχομένως με τη Φόφη Γεννηματά ή με στήριξη κάποιου άλλου υποψηφίου μπορεί να διαφανεί και μέσα στις υποψηφιότητες στην αυτοδιοίκηση? Θεωρώ ότι τα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής δεν έχουν καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Το ότι είχαμε σε κομματικές εκλογές, είχαν κατέβει 4-5-6 σύντροφοι οι οποίοι ήταν αξιόλογοι όλοι τους. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται και ειδικά να μπαίνει στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Στην αυτοδιοίκηση χρειάζονται άλλα χαρακτηριστικά. Χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να αγαπάνε την αυτοδιοίκηση, να μπορούν να δουλέψουν και κυρίως να έχουν όραμα. Να ξέρουν τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς μπορούν να εμπνεύσουν στον πολίτη του Ηρακλείου, στο δημότη του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο. Είναι ένα στοίχημα όμως και για το Κινάλ να φανεί ενωμένο στις διαδικασίες τις αυτοδιοικητικές. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο χρωματισμός του χάρτη το βράδυ των εκλογών. Δηλαδή, αυτό που άλλοι έχουν αγωνία να ζωγραφίσουν το χάρτη. Πράσινη, μπλε, κίτρινη, κόκκινη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εκλεγούν άξιοι άνθρωποι. Έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση, είπατε πριν, ότι εξαρτάται από την κεντρική εξουσία. Όχι εξαρτάται, αλλά έχει εξαρτάται σχέση. Εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως την βλέπουμε εμείς, πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και πρέπει να πάει 5 βήματα παρακάτω. Mm-hmm. Και να έχουμε ισχυρούς δημάρχους, ισχυρή αυτοδιοίκηση, ισχυρά συμβούλια.
Και τα ισχυρά συμβούλια και οι ισχυροί δήμαρχοι, κύριε Ζαχαριωδάκη, νομίζω είναι το ζητούμενο και του πολίτη, θα τολμήσω να πω εγώ. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τότε πώς, άμα τα περιμένουμε όλα από την κεντρική διοίκηση, νομίζω δεν θα περιμένουμε και πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα, αυτό που βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, στη ρουτίνα του, είναι κομμάτια που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση. Η διαχείριση των σκουπιδιών, καθαριότητα στους δρόμους, το νερό. Όλα αυτά έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν σχέση με το Δήμο, με το Δήμαρχο. Επομένως, ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος που θα υπάρχει σε μια μεγάλη πόλη, είτε μικρή είναι αυτή, είτε μεγάλη. Σε κάθε Δήμο. Ναι. Αυτός θα πρέπει να μπορεί να έχει αρμοδιότητες και να έχει και ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο να μπορεί να κινείται και να δίνει άμεσες λύσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εξαρτάται πάντα από την κεντρική εξουσία, από την γνωριμία με τον Υπουργό ή με το. Οποιοδήποτε. Θα συμφωνήσω. Για τον κάθε Δήμο ισχύει αυτό, είτε τον πιο μικρό είτε τον πιο μεγάλο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με άλλους Δήμους του Ηρακλείου, θα ακολουθήσετε ανάλογη διαδικασία, θα περιμένουμε ανακοινώσεις προσώπων. Η διαδικασία που έχει οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα στην Ομαρχιακή να επιλέξει σε Δήμους κάτω από 40.000 αν θα δώσει στηρίξεις. Σε πρόσωπα, πάντα στο πρόσωπο του υποψηφίου Δημάρχου. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν να ηγηθούν σε κάποιους Δήμους. Βέβαια, και εδώ το ζητούμενο είναι αυτό που υπήρχε και στο Δήμο Ηρακλείου, καταρχήν αν επιθυμούν τη στήριξη και δεύτερον αν σέβονται τη διαδικασία που θα γίνει. Δεν μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι. Μόλις καταλήξουμε με κάποιες, μόλις συζητήσουμε όλους τους Δήμους, τότε θα βγει η ανακοίνωση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη λοιπόν αυτές. Βρίσκονται όλα σε εξέλιξη, ναι. Για διάφορους Δήμους του Ηρακλείου. Μάλιστα, είναι λοιπόν θέματα τα οποία τα περιμένουμε προς ανακοίνωση. Σίγουρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για το πώς θα κινηθούν οι υποψηφιότητες. Ξέρετε, και για μας έχει τεράστιο ενδιαφέρον να αρχίζεται αυτό το puzzle να συμπληρώνεται και να αρχίσουμε να συζητάμε για ζητήματα τα οποία αμυγώς έχουν να κάνουν με τον κάθε Δήμο και με την περιφέρεια. Ο Μάιος δεν είναι μακριά χρονικά. Όχι, δεν είναι μακριά. Καταρχήν, εμείς χαιρόμαστε διότι η συζήτηση σε πρόσωπα γίνεται πάντα σε δικά μας στελέχη. Και αυτό μας χαροποιεί. Σημαίνει ότι έχουμε στα ανθρώπους ισχυρά πολιτικά, ισχυρούς πολιτικά, ανθρώπους που έχουν καταξιωθεί, που όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και μπορούν να προσφέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.